Ο Μιχάλης Ναλετάκης, ένας Ηρακλειώτης που σχεδόν στα 20 του χρόνια εργαζόταν για κάποιο χρονικό διάστημα στο επιβατηγό οχηματαγωγό Ηράκλειον, δεν μπορεί μέχρι και σήμερα να ξεχάσει αυτή την τραγωδία που ήταν 8 Δεκεμβρίου το 1966, όταν πάγωσε τους πάντες. Το 65 μπήκα τον Ιούνιο και έφυγα τον Δεκέμβριο. Μετά παρουσιάστηκα στο ναυτικό και τον επόμενο Δεκέμβριο έγινε το ατύχημα. Το πλοίο, ενώ έπλεε βορειοανατολικά της Φαλκονέρας, έχοντας φύγει από το λιμάνι της Ούδας για τον Πειραιά, άρχισε να βυθίζεται λόγω μετατόπισης φορτίου, το οποίο στάθηκε το μοιραίο φορτίο για την τύχη όχι μόνο του ίδιου του πλοίου, αλλά και των επίσημα 276 επιβατών και μελών του πληρώματος που βρέθηκαν στα παγωμένα νερά και κάποιοι από αυτούς άφησαν εκεί την τελευταία τους πνοή. Κάθε βράδυ, επειδή γνώριζα τα παιδιά εκεί τότε, έκανε δρομολόγιο Ηράκλειο και να το αλλάξανε το φρένο στα Χανιά. Οπότε κάθε δεύτερη μέρα έζημε εγώ με την παρέα την παλιά, το πληρώμα. Που υπηρετούσατε τότε. Ναι, εγώ υπηρετούσα. Κάθε βράδυ λοιπόν φεύγοντας, μας απέναντι πηγαίναμε, τα λέγαμε για χαρά, καλό ταξίδι. Και εκείνο το βράδυ έγινε τρεις φορές να φταίει αυτό το ψυγείο που βούλιαξε τελικά. Η φανέλα που κρατάει στα χέρια του είναι ίσως η μοναδική που έχει μείνει για να θυμίζει το πλοίο, το οποίο είχε ναυπηγηθεί το 1949 στη Γλασκόβη της Σκωτίας ως δεξαμενό πλοίο που εξυπηρετούσε τη γραμμή Αγγλίας-Βιρμανίας. Και το 1964, μετά από μετασκευή σε περιπότ, περιήλθε στην εταιρεία των αδελφών Τυπάλδου, ξεκινώντας να εκτελεί τη γραμμή Πειραιά-Κρήτης. Μαζί κρατάει και το δελτίο ναύτου που έχει πάνω του τη σφραγίδα του Ηράκλειον, που σφράγισε με πόνο τις ζωές περισσότερων από 247 οικογενειών που θρύνησαν τα θύματα, τα οποία μέχρι και σήμερα γίνονται σενάρια ότι ήταν ακόμη περισσότερα. Ο καπετάνιος ήταν λιγάκι έτσι αναποφάσιστος. Ήταν κάποιος γεροντάκος, τον είχαν φέρει εκτάκτος να κάνει δρομολόγια, κάποιος Βερνίκος λεγόταν. Είχαν μαζευτεί όλοι 12 ώρα πάνω, του λέγανε κόψε λίγο ταχύτητα, τι ζωρίζει το σκάφος. Είχε φορτώνει 8 μπουφόρ. Λέει, τι θα πει το γραφείο, άμα καθυστερήσουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκείνη ώρα έρθει ένας ναύτης, ο δεύτερος υπάλληλος και λέει, έσπασε η πόρτα του γκαράζ και έφυγε το φορτηγό με τον άνθρωπο μέσα. Και εκεί λέει, έπεσε ο πανικός στον καπετάνιο. Τι θα πει ο κόσμος τώρα που χάσαμε άνθρωπο. Πάει λοιπόν αυτός ο μαγιάφης, θέλω να του χωρέσει παπάνι. Στον γκαράζ μου λέει, Μιχάλη, ένα χάος. Η πόρτα σπασμένη, η θάλασσα να μπαίνει ζωντανή μέσα, να κατακτυπάνε τα φορτηγά των Ατάλων. Κατάλαβε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Το μοιραίο τελευταίο ταξίδι του Ηράκλειον ξεκίνησε εκείνο το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου το 1966 με καθυστέρηση. Οι εταιρείες, λόγω ανταγωνισμού, δεν άφηναν ούτε ένα φορτηγό να μείνει εκτός, ακόμη και αυτά που καθυστερούσαν να φτάσουν στο λιμάνι. Έτσι λοιπόν, την πρώτη φορά που ξεκίνησε το πλοίο να αμφίγει, άνοιξε και πάλι τις πόρτες, ενώ υπήρξε και μια δεύτερη φορά που ένα καθυστερημένο φορτηγό με πορτοκάλια έσπευσε για να μπει, καθυστερώντας λίγο ακόμη περισσότερο την αναχώρηση του Ηράκλειον. Ήταν το μοιραίο φορτηγό που 6 περίπου ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φαλκονέρας, ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, λόγω κακοκαιρίας και επειδή είχε φορτωθεί κάθετα με τις πλευρές του πλοίου, απασφαλίστηκε από τους διαρκείς κλειδονισμούς και χτύπησε με φόρα την μπουκαπόρτα. Προσπαθούσαν να πιάσουν το τελευταίο αυτοκίνητο. Ξαναγίνει λοιπόν το καράβι, ξαναρχίζει να φεύγει, ξανά δεύτερο κορνάρισμα, το μπούζινα, καθώ το άσπρο με τα πορτοκάλια, το μοιραίο. Γιατί αυτό μπήκε έτσι εγκάρσια, δεν είχε άλλο χώρο. Και λένε τώρα ότι να φταίει αυτό το φορτηγό, χτυπούσε μπρος πίσω τον καταπέλτη και έσπασε ο καταπέλτης. Ήταν στα πλάγια, δεν ήταν μπροστά, πίσω να πω ο καταπέλτης, πανηγύρι, ήταν στα πλάγια. Ήταν η αρχή του τέλους για το Ηράκλειον, που παρουσιαζόταν ως ένα από τα πολυτερέστερα, τα ανετότερα και φυσικά τα ασφαλέστερα πλοία, πρώτο και καλύτερο καύχημα της εταιρείας, το ασυναγώνιστον ferry boat ταχύτητος 19 μιλίων, όπως ανέφεραν οι διαφημίσεις της εποχής. Το φορτηγό με τα πορτοκάλια κατέληξε στη θάλασσα και το πλοίο ήλθε και πάλι στη θέση του, επιπλέοντας την επιφάνειά της. Αλλά λόγω της μεγάλης πλέον ελεύθερης επιφάνειας υδάτων, που είχαν κατακλείσει τον γκαράζ, το πλοίο άρχισε να παίρνει πολύ μεγάλες κλίσεις. Στις 2 και 6 πρώτα λεπτά, ο ασυρματιστής εξέπεμψε το πρώτο αγωνιώδες SOS, ενώ στις 2 και 13 πρώτα λεπτά, ξημερώματα 8ης Οκτωβρίου, μόλις 8 λεπτά από το πρώτο σήμα κινδύνου, ο ασύρματος του Ηράκλειον εκπέμπει για τελευταία φορά. «Σως, Πορθμίον Ηράκλειον, σως, βυθιζόμεθα». 2,5 ώρα περίπου να βάει, 3 ώρα έχει βουλιάξει, δυστυχώς πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Οι μνήμες από το Ηράκλειον
παραμένουν ζωντανές όσα χρόνια και αν περάσουν, έχοντας ταυτιστεί με μια από τις πιο τραγικές ναυτικές τραγωδίες στη χώρα μας και μια από τις τραγωδίες που οδήγησαν στο θάνατο άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πλήρωμα, επαγγελματίες, απλούς επιβάτες που είχαν μόλις αρχίσει το μεγαλύτερο ταξίδι τους, χωρίς όμως αυτό να το γνωρίζουν.